Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σεραφείμ. Θα αντέξει η κυβέρνηση, κύριε πρόεδρε, ή βλέπετε κι εσείς ότι πάμε ή σε οικουμενική που τόσο επιθυμείτε εσείς ή σε εκλογές? Δεν είναι ότι επιθυμώ εγώ την οικουμενική. Το έχετε κάνει σημαία, γι' αυτό το λέω. Το έχω κάνει σημαία γιατί όλοι οι άλλοι θέλουν κάποιο σουλτάνο για να αντακονομάνε. Δηλαδή, γενικώ σήμερα στην Ελλάδα είχαν μάθει να είναι ή η Νέα Δημοκρατία για να κονομάνε κάποιοι, ή ξέρω εγώ το Πασόκ, το αντιθέσει του Πασόκ πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ για να αποβελούνται και να κονομάνε κάποιοι άλλοι. Όσοι θέλουμε όμως τη λύση των προβλημάτων της χώρας χωρίς να προσδοκούμε ωφέλη, εμείς σκεπτόμεθα αντικειμενικά και υπεύθυνα. Και λέμε αυτή η ώρα είναι ώρα συνένεσης. Σε αυτό έχει δίκιο ο Τσίπρας, μόνο που δεν το τηρεί. Μόνος του δεν βγήκε ο Τσίπρας και μίλησε για συνένεση. Γιατί αισθάνεται ότι το κόμμα του είναι λίγο για να αντιμετωπίσει τόσο... Ναι, αλλά και από την άλλη πλευρά ακούω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, όλους τους νεοδημοκράτες, και λένε ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, καμία συνένεση, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε και αν χρειαστεί πάμε σε εκλογές. Ναι, άρα... αυτά είναι λάθη. Λάθη είναι στο λάθος κάποιον γύρω από τον Τσίπρα, οι οποίοι του προτείνουν μήνε μέχρι τέλους και ό,τι γίνει, και ας βουλιάξει η χώρα, έτσι του λένε το Τσίπρα κάποιοι θερμοκέφαλοι. Υπάρχει και ένα δεύτερο λάθος, ακόμη μεγαλύτερο, αυτόν που λένε στο Μητσοτάκη, άσε τον Τσίπρα να καταρρεύσει, γιατί μετά δεν υπάρχει τίποτα άλλο, εμείς είμαστε. Δηλαδή, δια του όριμου φρούτου και δια της κατάρρευσης της κυβέρνησης να έρθει η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν αντίστοιχοι θερμοκέφαλοι στο περιβάλλον της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι του λένε δεν μας συμφέρει να πάμε σε οικουμενική, γιατί παίρνουμε τις ευθύνες εξίσου, μας συμφέρει να καταρρεύσει αυτός, να έρθουμε εμείς. Και εκεί είναι ότι οι δεύτεροι αυτοί θερμοκέφαλοι της Νέας Δημοκρατίας δεν υπολογίζουν ότι αν έρθουν, τι θα κάνουν, θα στάσουν, σταματήσουν οι πιέσεις από τους ξένους για νέο ασφαλιστικό. Θα σταματήσουν οι πιέσεις για τήρηση των προσυμφωνημένων? Όχι βέβαια. Άρα τι να την κάνουν την εξουσία? Γι' αυτό λοιπόν είναι η μεγάλη ώρα τώρα να παραμερίσουν οι δύο αρχηγοί τους τρελούς του περιβάλλοντος τους, τους λέω εδώ έτσι εντός εισαγωγικών, για να δείξουν υπευθυνότητα και να βοηθήσουν την Ελλάδα και να αποδείξουν ότι είναι αρχηγοί πράγματι και όχι... και όχι επικεφαλής μηχανισμών εξουσίας και μόνον, όπως ήταν τα κόμματα μέχρι τώρα. Τώρα, εσείς φοβάστε ότι οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή, να το πω λαϊκά, μας την έχουν στημένη, δηλαδή από τη μία θέλουν ακόμα πιο σκληρό ασφαλιστικό. Εσείς κάνετε αντιπολίτευση και καλά κάνετε, αντιδράτε στο ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου, αλλά από την άλλη αυτοί απ' έξω ζητάνε ακόμα πιο σκληρά μέτρα. Και εκεί εγώ άκουσα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, με μεγάλη προσοχή, που είπε ότι δεν αντέχει η Ελλάδα και οι Έλληνες άλλα μέτρα. Μήπως θα έπρεπε και η αντιπολίτευση σύσσωμη να διατρανώσει αυτό το αίτημα προς τους δανειστές, ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν αντέχουμε να εφαρμόσουμε αυτό το ασφαλιστικό. Μη μας ζητάτε τίποτα περισσότερο. Ακούστε, οι δανειστές. Εδώ ίσως κάνει λάθος ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι δανειστές, αυτά που ζητούν, δεν τα ζητούν γιατί μισούν τον ελληνικό λαό. Τα ζητούν γιατί 6 χρόνια δεν έχουμε κάνει καμία μεταρρύθμιση. Και έχουμε συνέχεια μαύρες τρύπες και απευθυνόμεθα για παρατάσεις των μνημονίων και για νέα δανεικά. Του αρέσει του κύριου πρόεδρου της Δημοκρατίας αυτή η κατάσταση? Η χώρα να είναι συνέχεια στα ελλείμματα και στα δανεικά. Λοιπόν, είναι καλό να βγαίνεις για να λες ότι φταίνει οι ξένοι, αλλά στους ξένους πήγαμε αφού φτωχεύσαμε. Πού ήταν ο κύριος Παυλόπουλος τόσα χρόνια, 50 χρόνια που η χώρα πτώχευε και είχε διαδικασίες πολύ κακής διαχείρισης? Πού ήταν να προλάβει το κακό? Ήταν μάχημος στην πολιτική. Έχει στοιχεία να μου αποδείξει ότι είχε ζητήσει αλλαγή πλέψης? Λοιπόν, είναι πανεύκολο για να γίνεσαι ευχάριστος στους Έλληνες να στρέψεις όλα τα πυρά εναντίον των ξένων.
Αλλά δηλαδή οι ξένοι όταν ζητούν να μην έχουμε μαύρες τρύπες και να πάμε σε πλεονάσματα, έχουν άδικο. Ναι, αλλά από την άλλη τώρα βγαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και λέει το αυτονόητο, ότι δεν αντέχουν οι Έλληνες άλλα μέτρα, πρόσθετα μέτρα. Αυτά που ο Τόμσιν ζητάει, τα 9 εκατομμύρια. Ωραία, ας κόψουμε τις διπλές συντάξεις. Συγγνώμη, υπάρχει λίπος ακόμη να κόψουμε τις διπλές συντάξεις, τις τριπλές. Να κατεβάσουμε το 3.000 που είπε ο Τσίπρας μέγιστη σύνταξη σε 1.500. Υπάρχει λίπος να, μετά τις συντάξεις των πλουσίων. Στην Αυστραλία έχουν κόψει τις συντάξεις όσων έχουν ήδη εισοδήματα από άλλες πηγές και ζουν. Ναι, το λέω γιατί ο κύριος Παυλόπουλος εκπροσωπεί, και έτσι πρέπει, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι. Ναι. Τον ελληνικό λαό δεν μπορεί να εκπροσωπεί αλλά τη βούληση του Σόιμπλε και της Μέρκελ. Συμφωνώ, αλλά πρέπει να εκπροσωπεί όμως και τη λογική. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός θέλει να συνεχιστούν τα ελλείμματα και να μένουμε για πάντα στο μνημόνιο, το θέλει αυτό ο κ. Παυλόπουλος. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή χαλαρωμένου του σχεδίου και παραμένουσα στις κατάστασεις στο σημείο που είναι σήμερα, μας πούνε ότι από το μνημόνιο θα βγείτε το 2050. Το θέλει αυτό ο κ. Παυλόπουλος. Θεωρείτε... Πρέπει να διερωτηθούμε το όριο των αξιώσεών μας να είναι μέσα στην ανάγκη να φύγουμε γρήγορα από τα μνημόνια, να απεμπλακούμε. Θεωρείτε ότι δεν είναι επικοδομητικός πολιτικά και κοινωνικά ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας? Όχι, απλά λέω ότι ο κύριος Παυλόπουλος καλύτερα θα ήταν να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς να δει τι άλλες λύσεις θα μπορούσαν να βρεθούν πριν ρίξει τις ευθύνες. Μα σας κάλεσε για το ασφαλιστικό και για το προσφυγικό και δεν τα βρήκατε. Διαφωνήσατε για το ασφαλιστικό. Ναι, γιατί όμως δεν έλεγε, δεν πετάχτηκε? Εγώ του στάπα στη σύνοδο των αρχηγών. Μπροστά ήταν ο κύριος Παυλόπουλος και είπα: υπάρχουν 80.000 συντάξεις πλουσίων που έχουν από νίκη, από καταθέσεις, από μερίσματα έσοδα. Και μπορούν να κοπούν, λέω, κύριε Παυλόπουλε. Γιατί δεν πετάχτηκε να πει, άμα υπάρχει αυτή η λύση, γιατί δεν την υιοθετούμε? Παράφησε τον Τσίπρα να συνεχίζει την παραδοσιακή διαχείριση των Σαμαρά Γιώργου Παπανδρέου. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί να πεθάνουν. Αυτή η τακτική. Έχω παράπονα και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εγώ. Γιατί ήταν η ώρα τώρα να καλέσει ξανά σύνοδο κορυφής αρχηγών, να εξετάσουμε όλοι μαζί τι άλλοι τρόποι υπάρχουν και προς τα έξω να είμαστε εντάξει ότι μηδενίσαμε τα ελλείμματα και είμαστε συνεπείς με τις απαιτήσεις των δανειστών, αλλά και προς τα μέσα ένα ασφαλιστικό βιώσιμο. Άρα ζητάτε εσείς επανάληψη του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Βεβαίως. Με ατζέντα το ασφαλιστικό, φαντάζομαι. Με ατζέντα το ασφαλιστικό και τα εργασιακά, γιατί μετά η δεύτερη μεγάλη βόμβα ορολογιακή είναι τα εργασιακά. Σωστό. Που θα καταργήσουμε όλες τις συμβάσεις και όλες τα κεκτημένα των εργαζομένων θα καταργηθούν, να ξέρετε. Γιατί οι ξένοι ζητούν ελαστικοποίηση των συνθήκων εργασίας. Και ομαδικές απολύσεις ζητούν, όλα αυτά τα πράγματα. Ζητούν, γιατί εσείς είστε υπέρ των ομαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα δεν είναι εγώ τι είμαι υπέρ ή κατά. Κύριε Κοτρότσο μου, εδώ έχουμε μια Ελλάδα που αιμορραγεί και η οποία μπορεί να βγει από το ευρώ και να γίνουμε τριτοκοσμική, να πάμε στη Βολιβία. Μην το ρωτάτε κι εσείς οι δημοσιογράφοι, γιατί ευχαρίστως λοιπόν θα σας πω, είμαι κατά των απολύσεων, αλλά είμαι και κατά της πτώχευσης. Λοιπόν, πρέπει να διαλέξουμε. Όταν τους διόριζαν, αυτοί που τους διόριζαν, άντεχε η οικονομία, σήκωνε. Στο δημόσιο, ο κύριος Παυλόπουλος, μια και μιλάμε για τον κύριο Παυλόπουλο, τον οποίο σέβομαι και είναι και φίλος μου, όταν μονιμοποίησε κάποιους, άντεχε η οικονομία. Δεν εγνώριζε ότι με δανεικά πληρώνονται όλοι αυτοί? Λοιπόν, σας παρακαλώ, μην ρωτήσετε. Βλέπω, έχετε γενικά, σορευμένη, γενικά. Έχετε δηλαδή, το ερώτημα, σορευμένα παράπονα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάνω απ' όλα είμαστε υπέρ της χώρας. Μάλιστα. Πάνω απ' όλα είμαστε να σταματήσει αυτή η γάγκρενα, το καρκίνωμα. Πάμε τώρα λίγο στο άλλο θέμα, το οποίο επίσης το κάνατε σημαία τον τελευταίο καιρό. Η τροπολογία πέρασε, 4 κανάλια. Ξεκινά ο Σονούπο ο διαγωνισμός, παρά το γεγονός ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα της συνταγματικότητας. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν προσφυγές από την πλευρά της ιδιοκτησίας. Οπότε των καναλιών. Οπότε μία τρύπα στο νερό κάνανε με την τροπολογία. Ναι, αλλά προχωράει η κυβέρνηση, δεν προχωράει. Εντάξει, η κυβέρνηση
μπορεί να τρελάθηκε και να θεωρεί ότι και με παραβιάσεις του συντάγματος μπορεί να προχωράει. Ο καθένας, και ο Παπαδόπουλος προχώραγε και είχε 7,5 χρόνια την εξουσία. Τι είναι χούντα, είναι κυβέρνηση. Κοιτάξτε, μια κυβέρνηση η οποία δεν σέβεται το Σύνταγμα, τι είναι. Θα σε ρωτώ, ονομάστε εσείς μια κυβέρνηση που ενώ λέει το Σύνταγμα 4-5, αυτή το παίρνει από τα 4-5 και το πάει στο 2,5-5. Ναι, εγώ ακούω και άλλες ερμηνείες. Είδα και άλλους συνταγματολόγους που λένε ότι είναι συμβατή με το Σύνταγμα η πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Και θα σας έλεγα ότι ακολουθώντας το σκεπτικό δηλαδή σας. Έχει το 4-5. Όχι, όχι, όχι. Λέω ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις συνταγματολόγων που λέει ότι τον έλεγχο, τον απόλυτο και την επιλογή την έχει το κράτος με βάση το άρθρο 15, αν θυμάμαι καλά, παράγραφος 2 του συντάγματος. Ναι, επ' αυτού υπάρχουν όμως, διαφορετικές ερμηνείες. Τον έλεγχο τον έχει το κράτος, αλλά το κράτος βάσει του συντάγματος είχε παραχωρήσει. Αυτό λένε άλλοι συνταγματολόγοι. Έβλεπα και τον κύριο Δρόσο χθες που αρθρογράφησε. Άρα που, λέει, που καταργούν αυτοί τις ανεξάρτητες αρχές. Όλοι αυτοί. Που λέει ότι δεν είναι αποκλειστικότητα, αποκλειστικότητα της ανεξάρτητης αρχής η προκήρυξη του διαγωνισμού. Δεν είναι αποκλειστικότητα, αλλά το ότι εδώ πρέπει να μειώσουμε την ασυδοσία της εξουσίας. Και πρέπει πάντως να είναι βαριά διαπιές κατηγορία να λέτε ότι είναι χούντα η κυβέρνηση. Χούντα, για αυτό το λόγο. Όταν είχε μπροστά της η κυβέρνηση το 4-5. Έπρεπε να βρει μια τέτοια σύνθεση και ένα τέτοιο μείγμα πολιτικής που να πάρει το 4-5. Ναι. Όταν έβαλε μπροστά ότι δεν βοήθησε και η Νέα Δημοκρατία όμως. Δεν βοήθησε και η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά όταν βάζει μπροστά ότι θα κλείσει κανάλια βοηθώντας να βγει εσουρού, βοηθάς τον άλλον να γίνει χασάπης. Ακούστε, όταν είναι μια φυσιολογική περίπτωση, θα δίνει και Ένωση Κεντρών έχει μία ψήφο στον Πρόεδρο. Η Νέα Δημοκρατία έχει 4 ψήφους. Το ΚΚΕ έχει 2 και από έναν έχει το ποτάμι. Ποιοι εσείς από αυτούς τους 4 που αν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι, αν τα πράγματα εξελιχθούν, ποιοι βλέπετε να παίρνουν τηλεοπτική άδεια? Εγώ έτσι που είναι η κατάσταση, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπω ότι τα περισσότερα κανάλια θα μείνουν χωρίς άδεια. Και θα μένουν μόνο με την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία προσφυγή, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους δικούς μου, δεν είναι και απόλυτα κατοχυρωτική. Πάντως ο Τούρκος που λέγατε μάλλον μας χαιρέτησε και δεν ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω, deal. Μάλλον με κάποιο Έλληνα επιχειρηματία έχει κάνει deal. Δεν ξέρω. Όχι με τον Τσίπρα. Τι ακριβώς έχει γίνει, μιλάνε και για ένα Γάλλο τώρα. Ναι. Μιλάνε και για Γάλλο. Τώρα το πράγμα χοντρένει τώρα. Από την ώρα που η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της και λέει θα πηγαίνουμε σε μία-μία άδεια. Και δεν καταλαβαίνω πώς θα πηγαίνουμε σε μία-μία άδεια. Δηλαδή αυτό, ενώ κατέβασε το ποσό από 8 εκατομμύρια ευρώ, το κατέβασε στο, την εγγύηση, ναι, μέχρι 3. Ναι. Τι θα πάρει δηλαδή? Ένας που θα καταθέσει 3. Πρέπει ο άλλος να καταθέσει 4. Πλειοδοτικός διαγωνισμός. Δεν θα εξεταστούν όμως τα προσόντα του καθενός? Προφανώς στο φάκελο που είπατε, ναι, βέβαια, είπατε το ξεπεράσαμε το θέμα του Τούρκου. Μπορεί να βρει αυτός 5 Ελλήνες, ναι, να τους βάλει καθόλου αθώους, που να είμαστε ανυποψίαστοι απέναντί τους, ναι, να τους δώσουν ένα δάνειο από το Ηνωμένο Βασίλειο και να προχωρήσουν στην... Θεωρητικά στην... αυτό μπορεί να συμβεί. Θεωρητικά, ναι, ναι, μπορεί να συμβεί. Κάνουμε, θα μπορούσε να συμβεί κάτω από οποιοδήποτε προϋποθέσεις. Είχαμε μια κατάσταση την οποία ξέραμε ότι ο Αντένα είναι του Κυριακού. Ξέρετε όμως τι γίνεται. Ο Σκάι είναι του Αλαφούζου. Ναι. Ενώ τώρα πάμε σε άγνωστα νερά, αχαρτογράφητα, θα παρουσιάζονται φάκελοι με offshore, με... Έτσι όμως γίνονται. Οι διεθνείς διαγωνισμοί έτσι δεν γίνονται? Έτσι γίνονται, αλλά γιατί να γίνει έτσι? Τώρα είχαμε μπροστά μας κάποιους ανθρώπους, τους υποπτευόμασταν, τους ξέραμε τι κάνανε στο χρηματιστήριο, αλλά τους είχαμε μπροστά μας, οπότε ξέραμε τι μας περιμένει. Και άρα βάζοντας κανόνες, μπορούσαμε να τους υποχρεώσουμε και να δίνουν ενίκαιον για τη συχνότητα. Και το ΙΚΑ τους να ελέγξουμε αν πληρώνουν και τις υποχρεώσεις τους και τους εργαζομένους και τον πλουραλισμό αν τηρούν στα talk show και στα... Δηλαδή ξέραμε 30 χρόνια μπροστά μας, είχαμε ένα παρελθόν, ναι, και γνωρίζαμε με ποιον είχαμε να κάνουμε. Ναι, ναι, είναι ένα επιχείρημα. Ενώ αυτό τώρα καταλαβαίνετε, θα παρουσιαστούν ένας φάκελος, θα λέει ο παπάς ωραίοι, αλλά την ωραιότητα πρέπει να τη δούμε. Την ωραιότητα.
Και ξεκινάει και το μεταξύ. Φανταστείτε όμως ότι μπορεί να μπει και φρέσκο αίμα επιτέλους στην αγορά. Μακάρι. Έτσι. Θέλω να πω αυτό που φοβάστε ως αρνητικό, μπορεί να είναι και θετικό τελικά. Το να έδινε άλλες τρεις άδειες επιπλέον τέσσερις, εμένα θα με χαροποιούσε. Μάλιστα. Αλλά να μην κλείσει τους άλλους, τους οποίους δεν έχω λόγους να υπερασπιστώ. Αλλά υπερασπίζομαι το δικαίωμα ενός σταθμού που λειτουργεί 30 χρόνια, συμμορφούμενος με τις οδηγίες και τους κανόνες του κράτους, να διατηρηθεί. Μάλιστα. Δηλαδή αν ακουστεί στην Ευρώπη ότι κλείνουμε κανάλια, τι θα κάνει ο κάθε κύριος Παπάς? Υπάρχει άλλο κράτος που κλείσε έτσι κατά άγριο τρόπο βάρβαρο τα κανάλια? Πάντως δεν είναι. Εσείς γνωρίζετε άλλη χώρα που προχώρησε σε κλείσιμο καναλιών? Εγώ γνωρίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα που εδώ και 25 χρόνια επιτρέπει αυτό το καθεστώς ημιπαρανομίας και νομίζω ότι αυτό στο οποίο θα έπρεπε να συμφωνήσετε όλοι να προκηρυχθούν τηλεοπτικές άδειες με καθαρό διαγωνισμό. Και πώς θα το λέμε. Τώρα τι να κάνουμε. Η απάντηση στην παρανομία ποια είναι, το κλείσιμο? Όχι, να προκηρυχθούν άδειες. Να προκηρυχθούν άδειες. Αλλά να έχουν κάποιοι. Εάν κάποιοι. Βεβαίως. Να μην έχουν αυτοί που δουλεύουν 30 χρόνια. Ξέρετε, μου λέτε τώρα, αυτό είναι το καθεστώς νομικά της χρησικτησίας. Θα μου δώσετε εμένα, είστε και μηχανικός. Μου δώσετε εμένα τη δυνατότητα. Για 20 χρόνια κάτω από παράνομες συνθήκες να δουλεύω κάπου σε ένα οικόπεδο, σε ένα εργοτάξιο, και μετά θα έρθετε να μου πείτε πάρε τώρα και ένα μπόνους για την παρανομία των 20 ετών προκειμένου να το κρατήσεις. Για να μην κλείσουνε, λέω, γιατί σας είπα θα είναι πολύ δυσάρεστο να δυστυχώς, κλείσουν τα λέγατε, εγώ σας θυμάμαι τα λέγατε παλιά, τώρα βεβαίως είστε δηλαδή δουλή. Εγώ έχω ασκήσει κριτική, ποτέ όμως δεν ζήτησα κλείστε το Μέγκα. Όσο κακή αντιμετώπιση κι αν είχα, ζητούσα να μπει από το ΕΣΟΥΡΟΥ, ζητούσα και είχα κάνει πολλές φορές επιστολές. Λοιπόν, θα δούμε. Τις οποίες αγνόησαν, ζητούσα να παρέμβουν για πλουραλισμό. Θα δούμε, θα έχουμε τη δυνατότητα. Καταλάβατε, κύριε Σεραφείο. Το καταλαβαίνω απολύτως αυτό που λέτε. Φτάσανε σε ακραίο σημείο και κάνανε όλους εμάς να φοβόμαστε να συνηγορήσουμε στα 4-5 στη Βουλή, γιατί συνηγορώντας και εκλέγοντας μέλη ΕΣΟΥΡΟΥ κινδυνεύαμε να γίνουμε συνένοχοι σε χασάπικο που θα σφαγίαζε κανάλια λειτουργούντα 30 χρόνια. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε άλλωστε και πάλι. Είμαστε, να ξέρετε, σε παραμονές κυβερνητικής αλλαγής. Εγώ μόνο αυτό σας λέω. Λέτε ότι πέφτει η κυβέρνηση. Θα απαιτήσουν οι ξένοι και από το Μητσοτάκη. Ναι. Να ψηφίσει το ασφαλιστικό. Το έλεγα και εγώ στην αρχή της εκπομπής. Ναι, ναι. Οπότε έχουμε παρόμοιες πληροφορίες. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα μπορέσει και αυτός να χορεύει αντιμνημονιακά. Άρα τι θα γίνει? Άρα θα γίνει οικουμενική. Γιατί παρά να πάει να ψηφίσει το ασφαλιστικό του Τσίπρα, θα προτιμήσει ασφαλώς μια κυβέρνηση οικουμενική 2 ετών, με συγκεκριμένες οδηγίες, την έξοδο από την κρίση κλπ. Γιατί το να πάει και να ψηφίσει έτσι η Νέα Δημοκρατία το ασφαλιστικό. Άρα λέτε για να πούμε και την είδηση, εσείς λέτε ότι πάμε σε οικουμενική μιας διάρκειας 2 ετών με ειδικό σκοπό, δηλαδή ειδικό σκοπό, να υλοποιήσει το πρόγραμμα. Αφού καταστρωθεί πρώτα ένα σχέδιο τι θα κάνει αυτή η οικουμενική και ένα κατευθυντήριο, ναι, να γίνει οικουμενική για έξοδο από το μνημόνιο. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα. Και το θέμα των δομαδίων να λυθεί ειρηνικά. Έγινε. Να είστε καλά. Καλημέρα.